στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Δημαρά, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρά. Καλημέρα σας. Γεια σας, κύριε Δημαρά. Κύριε Δημαρά, είναι η αλήθεια. Πεκλάρη. Είναι η αλήθεια ότι έχουμε πολλά ανοιχτά ζητήματα αυτή την περίοδο. Πρώτο και καλύτερο είναι το προσφυγικό, στο οποίο θα έρθουμε στη συνέχεια. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα, θα το συζητήσουμε εκτενώς. Όμως θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από το χθεσινό Euro Working Group, στο οποίο δεν φάνηκε να είχαμε κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα λέγαμε, διότι η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος βρίσκεται στον αέρα ακόμη και υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Εσείς λοιπόν πριν από λίγες ημέρες είχατε πει για το ασφαλιστικό ότι προτίθεστε να το καταψηφίσετε αν δεν αλλάξουν κάποιες προτάσεις. Και μάλιστα κάνατε και τις δικές σας προτάσεις προς τον κύριο Κατρούγκαλο. Ήθελα λοιπόν κάνοντας μια ανακεφαλαίωση να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι από τη μέρα που κάνατε τη δήλωση μέχρι σήμερα έχει αλλάξει κάτι? Με διάφορες ανακοινώσεις φαίνεται ότι προσεγγίζουν στη δική μου θεώρηση των πραγμάτων. Και η δική μου θεώρηση είναι ότι το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ των μεγάλων συντάξεων και των μικρών συντάξεων είναι αριστερή και οικολογική πολιτική. Και ξέρετε, εγώ προέρχομαι από τους ψυχολόγους πράσινους. Ναι. Και η σοφή λαϊκή ρίση λέει δεν μπορείς να έχεις και το σκύλο χορτάτο και την πίτα κέρια. Ή θα μειωθεί η συνταξιοδοτική δαπάνη ή θα αυξηθούν οι εισφορές και οι φόροι. Βέβαια μπορεί να γίνει και ένας συνδυασμός, να γίνουν και τα δύο, αλλά το θέμα είναι να προσδιοριστεί το άριστο μέτρο μεταξύ των δυο. Για μένα λοιπόν το ζήτημα μείωσης της δαπάνης του συνταξιδοτικού είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν χρειάζεται να μας το επιβάλλουν οι άλλοι, πρέπει από μόνοι μας το κάνουμε αυτό. Δηλαδή κόψιμο των συντάξεων, λέτε κύριε Δημάρα, των υψηλών. Θα το κάνουμε λοιπόν με ένα δίκαιο τρόπο, να μην πειράξουμε καθόλου τις συντάξεις μέχρι 1500 ευρώ, το άθροισμα των συντάξεων, κύριων και επικουρικών εννοώ. Mm-hmm. Και από εκεί υπάρχουν μια κλιμακωτή, δίκαια και προοδευτική μείωση που θα φτάνουμε σε ένα πλαφόν των 2.500, μπορούμε να εξοικονομήσουμε κάπου τα 700 εκατομμύρια που μας λείπουν το χρόνο. Όμως και αυτό δεν είναι άδικο, γιατί ακόμα και αυτοί που παίρνουν υψηλότερες συντάξεις έχουν καταβάλει τις εισφορές τους, έχουν πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω ότι... Από μια οπτική, βεβαίως είναι άδικο. Αλλά εδώ έχουμε να διαχειριστούμε μια τεράστια κρίση, η οποία πρέπει να κατανεμηθεί με ένα δίκαιο τρόπο μεταξύ μας πλέον. Ναι. Άδικο. Όλα είναι άδικα. Έχει άδικο εκείνος ο εργαζόμενος που έχασε τη δουλειά του, που δούλευε στην οικοδομή και τώρα έχει μηδέν εισόδημα και δεν μπορεί να συμπληρώσει ούτε ένσημα για να πάρει σύνταξη. Είπατε για 2.500, ναι. Και εκείνος ο εργαζόμενος που είχε μια μικρή επιχείρηση και έκλεισε επιχείρηση και χρωστάει στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ κλπ. Προφανώς όλα είναι άδικα αυτά. Όλοι δίκιο έχουμε. Αλλά είναι μέσα στην αριστερή κουλτούρα το να κλείσουν τα ανοίγματα. Και για 2.500 λέτε πλαφόν, έτσι, ανώτατο, δηλαδή να μην υπάρχουν συντάξεις πάνω από αυτό το επίπεδο, και για πολλαπλές λέτε, παραπάνω από μία. Ναι, και για πολλαπλές. Εκεί στα 2.500. Ναι, και νομίζω ότι σήμερα, αν κάποιος από τις... Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο... Ναι. 2.500 δεν θα πεινάσει. Ενώ εάν πειράξουν μικρές συντάξεις θα πεινάσουν άνθρωποι που έχουν και πολλές υποχρεώσεις. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω μια προοδευτική μείωση. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο ανεβαίνουν συντάξεις, θα μικραίνει και η μείωση. Και αυτό τα 1500 και πάνω. Τώρα ακούω ότι θα υπάρξουν προτάσεις να μπουν τα πλαφόν. Δεν ξέρω ακόμα αν υιοθετηθεί αυτή η προοδευτικότητα στη μείωση που είναι πιο δίκαια κατά μένα. Mm-hmm. Φαίνεται πάντως ότι οι προτάσεις συγκλίνουν προς τις δικές μου. Γιατί εάν τα αφήναμε όπως ήταν το σχέδιο Κατρούγκαλο από την αρχή, σε αυτό είπα, δεν θα το ψήφιζα, mm-hmm. στο αρχικό του σχέδιο, τότε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτε διευκολύνσεις στους αγρότες, στους φτωχούς αγρότες μιλάω. Γιατί υπάρχουν φτωχοί αγρότες και είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό, που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε αυτά τα 850 ή τα 950, ανάλογα σε ποια κατηγορία είναι, τα σημερινά. Και χρωστάνε πάρα πολλά. Mm-hmm. Επομένως, αυτοί οι αγρότες δεν μπορούν να πληρώσουν τώρα, όπως ήταν η πρόταση του Κατρούγκαλου, 1544. Πάντως, κύριε Δημαρά, υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο κρατά μια πολύ σκληρή στάση και ζητά περικοπές, σημαντικές περικοπές και στις κύριες συντάξεις. Αυτό θα λέγαμε ότι και για σας, γιατί η κυβέρνηση το έχει ξεκαθαρίσει, ότι είναι κόκκινη γραμμή, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να έρθει η συμφωνία, αν από τη μια έχουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να λέει αυτό και την άλλη την ελληνική κυβέρνηση να...
επιμένει στο δικό της σχεδιασμό. Εμείς καταρχήν έχουμε υπογράψει, έχουμε ψηφίσει με το μνημόνιο μια διάταξη που λέει ότι θα κάνουμε εξοικονόμηση στο συνταξιδοτικό 1,25% του ΑΕΠ, που σημαίνει θα κατεβάσουμε το 17% του ΑΕΠ που είναι τώρα το κόστος του ασφαλιστικού στο 15,75. Αυτό είναι δέσμευσή μας και δεν μπορούμε, και θα το πετύσουν οι ξένοι γιατί το έχουμε υπογράψει. Αυτό είναι 2,2 δις. Έχουμε ένα μέρος από αυτό καλύψει με τις προώρες, τις αλλαγές που γίνονται στις προώρες συνταξιοδοτήσεις. Θα πρέπει να καλυφθεί και το υπόλοιπο, που είναι της τάξης των 700 εκατομμυρίων το χρόνο, αυτό που λέω εγώ. Επομένως, οι θεσμοί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν τους νοιάζει ο τρόπος που θα μειώσουμε στις συντάξεις. Βλέπουν αυτό που βλέπουμε και εμείς, το λέει και ο Στουρνάρας, το βλέπει ένα σωρό οικονομολόγοι, ότι η δαπάνη του συνταξιδοτικού, του ασφαλιστικού γενικώς δεν μπορεί να την αντέξει, δεν μπορεί αυτή η δαπάνη να την αντέξει η ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και επομένως αυτοί δεν μας πούνε πάρτε τις μικρές ή τις μεσαίες ή τις κύριες ή τις επικουρικές. Αυτοί μας λένε θέλουμε τόση εξοικονόμηση. Και εγώ λέω λοιπόν ότι αυτή την εξοικονόμηση πρέπει να την κάνουμε μόνον πειράζοντας τις μεγάλες συντάξεις και με ένα σωστό και δίκαιο τρόπο, αναλογικό τρόπο. Mm-hmm. Πάλι το πλαφόν να τα κατεβάσεις όλα στα 2.000 είναι λάθος. Γιατί πρέπει εκείνος που θα έχει δηλαδή 1.999 δεν θα κοπεί τίποτα και ένας που θα έχει 4.000 θα το κατεβάσει στις 2.000. Γι' αυτό λέω με ένα προοδευτικό τρόπο. Όσο ανεβαίνουν οι συντάξεις θα ανεβαίνει και ο συντελεστής απομείωσης. Είναι πολύ απλό αυτό. Κύριε Δημάρα. Αυτό γίνεται για να προστατεύσουμε τους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι για να αντέξει το ασφαλιστικό πρέπει να πληρώνουν τις φορές. Αυτές τις φορές τώρα δεν υπάρχουν στα παθηματικά. Τις πληρώνει η σημερινή εργαζόμενη. Δηλαδή πρέπει να μεταφέρουμε πόρους από τους προνομιούχους συνταξιούχους, που είναι συνταξιούχοι των παχαίων αγελάδων, τότε προσδιορίστηκαν οι συντάξεις τους, να τα μεταφέρουμε στη νέα γενιά, στους εργαζόμενους, σε αυτούς που μπορούν να παράγουν σταθερές θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πιο δίκαιο. Αυτό είναι το πιο λογικό. Στην κυβέρνηση συνδέεται το θέμα το οικονομικό και της αξιολόγησης με το προσφυγικό. Ότι είμαστε σε μια αδεινή θέση και, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να τύχουμε και μιας διαφορετικής αντιμετώπισης. Αυτό βεβαίως. Η αντιπολίτευση βέβαια σας κατηγορεί και λέει ότι θα είναι τραγικό να τα συνδέσετε αυτά τα δύο ζητήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει πείτε μας. Εγώ λέω εκ των πραγμάτων συνδέονται αυτά. Mm-hmm. Από τη στιγμή που και το ένα και το άλλο συσχετίζουν και επιβαρύνουν την οικονομία, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος βεβαίως και να διεκδικήσουμε πόρους. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις. Υπάρχουν συμβάσεις αλλά και διακηρύξεις από τον ΟΗΕ. Ξέρετε τι έλεγε στο άρθρο 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι πρικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης. Αυτό από τον ΟΗΕ και υπάρχουν οι συμβάσεις, συμβάσεις της Γενέβης στους πρόσφυγες. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε ως αν να είναι εχθροί μας. Δεν μπορούμε δηλαδή με κανέναν τρόπο να συμπεριφερθούμε απάνθρωπα. Πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο εξάλλου πρόβλημα το δημιουργήσανε οι δυτικοί με τους πολεμικούς ανταγωνισμούς και, και τις γεωστρατηγικές που ακολουθούν στην περιοχή αυτή, αλλά και οι κλιματικές αλλαγές που συμβάλλουν κυρίως οι χώρες οι βιομηχανικές. Μα δεν διστάζουν, κύριε Δημαρά, όπως στα Σκόπια χθες, να ρίχνουν χημικά σε μικρά παιδιά, σε προσφυγόπουλα, δηλαδή. Ποιος σέβεται αυτές οι πολιτικές είναι κόντρα στις διεθνείς συνθήκες, αλλά και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο ανθρωπισμό γενικά. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε όλοι αυτές τις πολιτικές. Αλλά ευτυχώς ότι υπάρχουν δυνάμεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο που κατανοούν το δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και νομίζω και σε αυτές ποντάρουμε. Αν η Ευρώπη ακολουθήσει την πολιτική των Σκοπίων και των 5 χωρών τώρα που γίνουν τα σύνορα, δεν υπάρχει Ευρώπη. Το βέτο, κύριε Δημαρά, θα πιέσει την Ευρώπη ούτως ώστε να... Εγώ νομίζω ότι όλα τα μέσα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Mm. Αναλόγως και τη συμπεριφορά των άλλων. Βεβαίως θα την πιέσει. Αλλά ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσει στο βέτο ο Πρωθυπουργός. Γιατί υπάρχουν οι δυνάμεις της σοφροσύνης και στην Ευρώπη. Και βλέπουμε ότι η Μέρκελ έχει μία λογική πολιτική που μπορεί να έχει άλλες πλευρές και να έχει και άλλο σκεπτικό. Αλλά
σε αυτά τα ζητήματα βλέπουμε ότι έχει μια πολύ σωστή πολιτική που δεν την έχουν άλλες χώρες που νομίζαμε. Παρεπιπτόντως, η δημοτικότητά της, διάβαζα πριν από λίγο, έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα. Ενώ είχε παρατηρηθεί μια πτώση. Έχει ανέβει. Αυτά δεν ξέρω πού οφείλεται. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Εντάξει, ναι, είναι με τις... Το θέμα είναι οι πολιτικοί να ασκούν τέτοια πολιτική που να εξασφαλίζουν και το παρόν και το μέλλον κυρίως. Και φαίνεται ότι η Μέρκελ με την πολιτική της που έχει σοφροσύνη σε κάποιο... από κάποιες πλευρές, αν τη δούμε, και εγώ που τη βλέπω ως οικολόγος, ποντάρει πιο πολύ στη σταθερότητα των οικονομιών παρά στην οποιαδήποτε ανάπτυξη, αυτή που λέμε εμείς μη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Μέρκελ έχει στρατηγική στην πολιτική της, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν στρατηγική. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ μπορεί να έχει μια δεξιά συντηρητική πολιτική, αλλά έχει μια στρατηγική βιωσιμότητα μέσα η πολιτική της. Και βεβαίως δεν είναι, για τη Γερμανία η Μέρκελ είναι ηγέτης που όχι μόνο την κράτησε, αλλά την ανέβησε οικονομικά, την έκανε μια πολύ ισχυρή δύναμη. Αλλά βλέπουμε ότι παίζει και ένα ρόλο σε όλη την Ευρώπη, βέβαια με τον τρόπο το δικό της. Γιατί ο τρόπος ο δικός της είναι να κυριαρχήσει οικονομικά η Γερμανία και στις άλλες χώρες, αυτό που γίνεται και στη χώρα μας, που αρχίζει να εξαγοράζουν οι γερμανικές επιχειρήσεις τα πάντα, ξέρω, αεροδρόμια, ΟΤΕ, τα πάντα. Αλλά μπορούμε να πούμε όμως ως συνολικά ως ευρωπαϊκή πολιτική, η Μέρκελ είναι ο πυρήνας εξισορρόπησης σήμερα. Mm-hmm. Κύριε Μαρά, κάτι τελευταίο. Χθες από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, την τηλεοπτική που είδαμε, και ειδικά στο θέμα που έχει ανακύψει τελευταίες ημέρες με την κόντρα του με το συγκρότημα του ΔΟΛ, ναι, και τον κύριο Ψυχάρη συγκεκριμένα, είσαστε ικανοποιημένος με αυτή την ιστορία? Δεν θέλω να αναφερθούμε τώρα στις γάτες και τα λοιπά. Κοίταξτε, αλλά με την απάντηση, αλλά ναι, ευχαριστημένος είμαι ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση πολεμάει τα συμφέροντα. Είναι πολύ καθαρό αυτό. Πολεμάει τη διαπλοκή. Δεν συμβιβάστηκε, άκουσε. Δεν είναι και κακό να ακούσεις τις απόψεις. Άλλωστε, εγώ πολλές φορές συναντιόμαι και με εντελώς αντιπάλους, μέχρι το κίνδυνο να παρεξηγηθώ. Αλλά όμως, αν δεν ξέρεις και τις απόψεις των αντιπάλων σου, δεν μπορείς και εσύ. Ναι, αλλά ο χειρισμός που είπατε δεν θα το χειριζόταν έτσι, όχι. Ναι, είπα δε, πιθανώς δεν θα έδινα ραντεβού, θα του έλεγα επισήμως στο Μαξί μου. Ενώπιον. Στην Κουμουνδούρου τότε. Ναι. Δεν θα είχα πρόβλημα να συναντήσω οποιουδήποτε εκδότες και λοιπά, και να τους παραθέσω τις απόψεις της νέας πολιτικής, που σημαίνει πολιτική εξυγίανσης, πολιτική δημοκρατίας, τέρμα η διαπλοκή, τέρμα αυτά τα οι τριγωνικές συναλλαγές που ξέρουμε που γινόνται, ή τετραγωνικές συναλλαγές, να βάλουμε μέσα και τις προμήθειες και τα δημόσια έργα. Επομένως, δεν έχω πρόβλημα. Η κυβέρνηση μέχρι τώρα ακολουθεί σωστή τακτική στα ζητήματα της διαπλοκής, και εγώ λέω να την εμβαθύνει, να την κάνει πιο δυνατή ακόμα. Γιατί ο ελληνικός λαός, αυτά που υποφέρει, θα πρέπει και κάποιοι άνθρωποι να τιμωρηθούν. Και ξέρουμε αρκετά ποιοι είναι αυτοί. Και δεν μιλάμε για αυτούς που είχαν μικρό φοροδιαφυγή ή άλλα πράγματα. Μιλάμε για αυτούς που κλίμακτοι σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας και σε βάρος της ελληνικής οικονομίας. Και είναι σημαντικό αυτό, όπως είπατε, κύριε Δημαρά, για το λαό. Θέλει κάποια στιγμή να δει ονόματα, να δει να επιστρέφουν λεφτά στα δημόσια λεφτά, ταμεία. Να μπουν, να γεμίσουν τα ταμεία. Ναι, να πληρώνουν, εν πάση περιπτώσει, όσοι είναι. Όλοι αυτοί που ξεπουλήσανε το δημόσιο χρήμα, το οικειοποιηθήκανε και τα βγάλανε στο εξωτερικό, ή που πτωχεύσανε σκοπίμως εταιρείες που δουλεύανε είτε δημόσια έργα, είτε είχαν προμήθειες, είτε δανειοδοτηθήκανε, είτε χρησιμοποιήσανε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τελικά ήταν κονδύλια του ελληνικού λαού. Πτωχεύσανε τις εταιρείες, οι ίδιοι είναι πλούσιοι, τα χρήματά τους θα βγάλουν στο εξωτερικό ή ακόμα έχουν και εδώ. Και όλα αυτά εις βάρος της χώρας. Αυτό είναι το καθήκον μας. Κύριε Δημαρά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.